Πάμε. Τι γίνεται εδώ σήμερα στα Γρεβενά, τι έγινε στα Γρεβενά? Καλησπέρα, σήμερα έγινε η δεύτερη εκδήλωση, η συνέχεια των δράσεων διανομής κάδων Κίας. Τα Γρεβενά μαζί με την Καστοριά και τη Διάδημα μετέχουν σε ένα πρόγραμμα διοσυνολικό, είναι το Less Waste, χρηματοδοτείται 100% από το ΙΤΕΡ Ελλάδα-Αλβανία. Σκοπός του προγράμματος είναι να μειώσουμε τα απόβλητά μας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Διαχωρίζοντας τα. Στη γνωστή μας τετραπλέτα θα μπει δίπλα και ένας άλλος κάδος, ο καφέ κάδος, στον οποίο θα βάζουμε τα δύο απόβλητά μας. Τα απόβλητα από την κουζίνα. Δηλαδή, έγινε η διανομή των κάδων που πήραν οι πολίτες των Γρεβενών για την οικία τους. Θα τοποθετηθούν σε λίγες μέρες από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου και οι κάδοι γειτονιάς εκεί που θα βάζουν τα απόβλητά τους. Στη συνέχεια θα τα συλλέγει Διάδημα, θα τα κομποστοποιηθεί στους κυρίους μηχανικούς κομποστοποιητές που διαθέτει και το λίπασμα που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία θα μοιραστεί μετά στο Δήμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα λόγω της όλης κατάστασης, εάν γίνει και κάποια εκδήλωση για να τα δώσουμε στους ίδιους τους πολίτες που έχουν μετέχουν στο πρόγραμμα. Άρα τώρα για πόσο κάτι γειτονιά θα τοποθετηθεί στην πόλη? Ανάλογα με το ενδιαφέρον των πολιτών. Ήδη έχει τρέξει κάτι αντίστοιχο, έτσι δεν είναι, στην πόλη των Γρεβενών? Εργατικές κατοικίες. Τον Ιανουάριο άρχισε το πρόγραμμα από πιλωτικά από τις εργατικές κατοικίες. Ο Δήμος μαζί με αυτό το πρόγραμμα και την προμήθεια που θα πάρει από το ΕΣΠΑ θα πρέπει ως τα τέλη του 2020 να αναπτύξει πλήρως το δίκτυο συλλογής. Έχει υποχρεώσει σύμφωνα με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον διαχωρισμό των δύο αποβλήτων και φυσικά να πετύχει και τους στόχους. Και για να ρωτήσω κάτι, για να μπορέσω εγώ δηλαδή να ρίχνω τα απόβλητα, τα δύο απόβλητα στον κάδο γειτονιάς, πρέπει στο σπίτι να έχω απομυθευτεί και ένα συγκεκριμένο κάδο για αυτή τη δουλειά? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Είναι μια προμήθεια που έγινε από τον Δήμο Γρεβενό για να διευκολύνει τα νοικοκυριά. Εάν βολεύει τους πολίτες, μπορεί να τα ρίχνουν και χωρίς το καδάκι. Γιατί καταλαβαίνω και εγώ εφαρμόζω το σύστημα ότι είναι λίγο δύσκολο το να πηγαίνεις με το καδάκι και να το επιστρέφεις σπίτι. Το καδάκι όμως μπορεί να είναι όσο κάδος δίπλα στον κάδο που έχουμε για τα οικιακά μας απορρίμματα τα λοιπά, δηλαδή απορρίμματά μας, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο στο διαχωρισμό. Και με έναν οποιοδήποτε κάδο μπορεί να γίνει. Είναι ένα κίνητρο, ας το πούμε έτσι, στον πολίτη για να μπορέσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Με αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα ουσιαστικά θέλουμε να δούμε την γνώμη, την άποψη, την εμπειρία που θα αποκτήσουμε από αυτό, έτσι ώστε όταν αναπτύξουμε πλήρως το πρόγραμμα διαλογή στην πηγή των δύο αποβλήτων, να ξέρουμε τα λάθη μας και να διορθωθούμε. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, επειδή μου το ρώτησαν αρκετός κόσμος. Για να αφήσω δηλαδή αυτά τα δύο απόβλητα, τα υγειακά, στον κάδο, πρέπει να χρησιμοποιήσω με σακούλα ή μπορώ και εκεί? Σακούλα. Τα βιοαπόβλητά μας μπορεί να είναι ή τα αποφάγια ή μαγειρεμένο φαΐ ή κάποιες φλούδες που έχουμε, φρούτα, λαχανικά κτλ. Χωρίζουν μια όμως, πρέπει να είναι στεγνό, πρέπει να τους αγγίσουμε δηλαδή πρώτα, αν έχουμε κάποια σούπα ή κάποια σαλάτα, θα τις αγγίσουμε πρώτα και μετά θα τη βάλουμε σε σακούλα καλά κλειστή. Ωραία, ευχαριστούμε.